Πάνη συνεγερμός ξανά, νομίζω. Για πάμε, Ανδρέα. Καλημέρα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην πόλη Christ Church και συγκεκριμένα στη συνοικία Phillips Town. Υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί οι οποίοι έχουν αποκλείσει μία περιοχή και πριν από λίγο η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε και έναν άνδρα ύστερα από πληροφορίες για ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για την ύπαρξη ενός εκρηκτικού μηχανισμού. Δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί επίσημα κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την συγκεκριμένη περιοχή. Την έχει αποκλείσει. Επί τόπου έχουν εσπεύσει και πυροτεχνουργοί. Είναι δεκάδες τα περιπολικά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Όπως είπατε και εσείς, στα μέσα Μαρτίου θυμόμαστε ότι είχαμε εκεί και τις επιθέσεις του Αυστραλού ακροδεξιού σε δύο τεμένοι, από τις οποίες έχασαν την ζωή τους 50 άνθρωποι. Ναι, οπότε είμαστε σε επαφή, Αντριάννα μου, για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις κατευθείαν για να μας ενημερώσεις. Το ακούσατε και εσείς, στο μάζεμα έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση, τηλεφωνήματα πάρα πολλά για ενδεχόμενη ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Υπάρχει και σύλληψη εκεί. Ναι, και υπάρχει και...